να το πείσω. Άλλος τη μάχη θα πολεμήσει, άλλος τη μάχη θα ιστορήσει. Εδώ μέσα είναι πολεμιστέ, μαχητέ της ζωής, στα χαραγώματα της ζωής. Και όταν βρήκα την ιστορία τους σε ένα παλιό χαρτοκούτι. Θα σας διαβάσω μονάχα μια σελίδα, χάρη, τελευταίο σημείο, θα με υπομείνετε το άσπερος, είναι ανεβαίνει ο κόρος, ο πολεμός. Λοιπόν, είναι η βιβλία της Νομαρχίας. Είδα τον Γιώργο Λοδακή εδώ. Γιώργο εδώ είσαι, και εγώ, τέλος πάντων δεν βλέπω. Είναι του Γιώργου Λοδακή, επιδακή, εξεδόθη, τον ευχαριστώ πολύ. Ένα σχολιματάκι, το έκανε έτσι ο Γιώργος και βγήκε. Λοιπόν, σαν επίλογος, ίσως κάποιος αναρωτηθεί γιατί ένας παπάς, εγώ, που η διακονία του πρέπει να είναι εκκλησιαστική και πνευματική, ασχολείται με αυτό το θέμα. Απαντώ πως δεν είναι έξω από τη διακονία μου, διότι πιστεύω ότι ασχολήθηκα με τον ποικίλο μόχθο των παιδιών του Θεού, που καταγίνονται με ευλογημένα έργα, τα οποία έχουν και πολλές αγωνίες. Έτσι τα λέω. Στο τέλος του κόπου της παρούσας εργασίας δηλώνω ότι αισθάνομαι πλούσιος. Και ο λόγος είναι ότι γνώρισα τόσους ανθρώπους, όλους επώνυμους, γιατί ξεφύρισα τις αιτήσεις και τα έγγραφά τους. Χαρτιά χαρτωμένα με κόπους, συγκρότες και αγωνίες δεκαετιών. Άλλοι γεννήθηκαν στη σκλαβωμένη ακόμα Μακεδονία, αφού γεννήθηκαν στον προηγούμενο αιώνα, προ-προηγούμενο αιώνα. Άλλοι στον Πόντο, στην Θράκη, στην Θρασία, Μακεδονία. Ήσαν επαρχιώτες, μεγαλέμποροι ή μικρέμποροι, παντοπόλες και πετζίδες, σιδηλογοί, καροποιοί, πεταλωτήρες, στυροκόμοι, αλλά το τρίφτες, οι φωτογραφίες που παρατήθενται δείχνουν ελάχιστα από την εικόνα του Λαμαΐδος του καιρού εκείνου. Κάμποσες από αυτούς είδαν δύο-τρεις πολέμους. Ίσως χάσαν και ανθρώπους τους, άλλοι καταστράφηκαν από τα στρατεύματα κατοχής, τα περίφημα, χωρίς όμως να πλουτίσουν από τους πολέμους σαν μαυραγωρίτες. Σπούδασαν παιδιά, ανάστησαν οικογένειες, πάντοψαν παιδιά και εγγόνια, ανέδειξαν τα παιδιά τους σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Και όλα αυτά από ένα μπακάλικο, ένα καφενείο στο Λιγκέντρο. Εξαφανίστηκαν πλέον τα γραφτικά μικρομέγαζα του παρελθόντος με την εμφάνιση των μεγάλων δεινοσαύρων του λατινικού αλφαβήτου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί τους οποίους σίγουρα φύγαν πλέον τη ζωή αυτή, μαζί με την αγωνία της εργασίας τους και των οικογενειών τους, είναι και μια άλλη αγωνία μεγάλη. Την αγωνία και την έρημνα για την πανελλήνια εικόνα της Τολεμαΐδος. Γι' αυτό δεν έφυγαν να καλή ευκαιρία ώστε να προωθήσουν θετικά την πρόοδο της πόλης ή να διαβερτηρηθούν με τριγραφήματα ή υπομνήματα για κάτι που μείωνε το πρόσωπο της Τολεμαΐδος.